Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να βρούμε τον Χρήστο Χατζημίση. Γιατί εκεί είχαμε μεταγωγή στην εισαγγελέα του 39χρονου παραλίγων γυναικοκτόνου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι άνδρες της αστυνομίας και τον συνέλαβαν. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο μετά τις 9 οδηγήθηκε στον ανακριτή ο 39χρονος Γεωργιανός, που όπως είπατε και εσείς παραλίγων να σκοτώσει την γυναίκα του, μπροστά μάλιστα στο ανήλικο παιδί τους. Ήταν ανέκφραστος, δεν θέλησε να πει κάτι. Μάλιστα κρατούσε ένα μπουκάλι νερό και επιχείρησε να το ρίξει πάνω σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήταν κλειστό όμως το μπουκάλι. Απλά το αναφέρω σαν αυτό που μας περιγράφει. Τώρα το παρακολουθούμε εμείς τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ναι. Και ναι. Αυτή τη στιγμή απολογείται λοιπόν στον Μάλιστα. ανακριτή. Αναμένουμε να μάθουμε το τι ακριβώς θα πει και πώς θα αιτιολογήσει όλη αυτή την πράξη, του. Που δεν, μάλιστα. Και τι θα αποφασίσουν βέβαια και οι ανακριτικές αρχές και οι δικαστικές αρχές. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.